Nem disgagnati. Για τα οποία μίλησε και ο Νίκος πριν από λίγο. Κοιτάξτε, ξέρετε ότι ο Δήμος Καλαμάτας έλαβε το 4ο Πανελλήνιο βραβείο όσον αφορά τις επιδόσεις του σε ψηφιακά ζητήματα. Και επιλέγει από το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής ο Δήμος Καλαμάτας για μια πιλωτική εφαρμογή. Κοιτάξτε, και όλα αυτά τα ζητήματα προφανώς δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν σε ένα περιφερειακό επίπεδο, αν βλάπτει ή δεν βλάπτει, ας πούμε ως παράδειγμα. Αυτό το βλέπουν σε επιστημονικό επίπεδο παγκοσμίως. Και το ελέγχουν. Δεν μπορούμε εμείς, όσο και να έξυπνοι να είμαστε, δεν έχουμε ούτε τα δεδομένα ούτε τα μέσα. Όμως πρέπει να χαιρόμαστε ότι η πόλη επελέγει. Και επελέγει η πόλη γιατί έχει τις προϋποθέσεις. Και οι προϋποθέσεις συνδέονται με τα δίκτυα τα οποία έπεσαν στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Το ότι έχουμε πετύχει ως πόλη τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2020, το οποίο σημαίνει ένα σωρό αναπτυξιακά ζητήματα, νομίζω ότι πρέπει να μας κάνει υπερήφανο. Να μην σας θυμίσω ότι όταν ήρθε εδώ πέρα και εγκαταστάθηκε ο Δημόκριτος, όπου γίνονται διάφορα μεταπτυχιακά προγράμματα και ένα πείραμα ανοιχτά της Κορώνης, για το οποίο θα υπάρξει και επίσημη ενημέρωση, διότι ήδη εκτός από τα γραφεία και η βάση θα υπάρξει κάπου εκεί στο Λιμενικό Ταμείο με τη φροντίδα του Προέδρου του κ. Μαρινάκη. Όταν ήρθε εδώ ο Δημόκριτος είχαμε διαμαρτυρίες, βρε παιδί μου, κέντρο πυρηνικών ερευνών είναι, μήπως πάθουμε καρκίνο, μήπως γίνουν πυρηνικές έρευνες εδώ, μήπως γίνει το ένα ή γίνει το άλλο. Να θυμίσω ότι γινόταν στις δημόσιες υπηρεσίες με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Εμείς δεν τους πλησιάζουμε γιατί θα πάθουμε καρκίνο. Ότι θέλουμε, υπήρχε μια εποχή όπου το κράτος έδινε επιδόματα για τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Είμαστε η τελευταία χώρα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης που η χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή θεωρήθηκε βασικό στοιχείο για την πρόσληψη στο δημόσιο. Λοιπόν, όχι ότι δεν υπάρχουν ζητήματα σχετικά με όλα αυτά, αλλά αυτό θα το πούν επιστήμονες σε διεθνές επίπεδο, οι οποίοι έχουν τα δεδομένα και είναι βέβαιο ότι θα καταλήξουν στα πορίσματα τα οποία πρέπει. Εμείς έχουμε καθήκον γενικότερα σε όλα τα νεωτεριστικά τα οποία έρχονται να έχουμε εμπιστοσύνη στην επιστημονική κοινότητα, νομίζω. Λοιπόν.